Γεια σα και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Βρισκόμαστε στο Ηράκλειο, βρισκόμαστε στο Triada Manor, το οποίο είναι ένα project που μάλλον θα δείτε στο Season 2. Ήρθαμε εδώ γιατί εχθέ ήταν το live του Αργυρού, το Diamond Tour. Πήγαμε να δούμε ένα φίλο και συνεργάτη που θα αναλύσουμε το project του σήμερα. Μιλάω βέβαια για το Elysium Fitness που είναι το γυμναστήριο του Light και του KB. Είχαμε δει τον KB σε προηγούμενο βίντεο, εχθέ είδαμε και τον Light. Άρα, μια και βρισκόμαστε στο Ηράκλειο και έχουμε αυτόν τον χρόνο, θα αναλύσουμε και το project γιατί στην Αθήνα να πηγαίνουμε στο γυμναστήριο και να τραβάμε αυτό το βίντεο είναι πολύ χλωμό για του επόμενου μήνε. Όπω βλέπετε, δίπλα μου, για όσου τον γνωρίζουν, είναι ο Άγγελο Χατζηκυριάκο, influencer στην Panic Records. Και έχουμε και εδώ πέρα φίλου και συνεργάτε οι οποίοι μα παρακολουθούν να βγάζουμε αυτό το βίντεο. Χαμό γίνεται, έχει κοινό από πίσω. Έχει κοινό από πίσω. Και έχοντα πει αυτά, πάμε να ξεκινήσουμε. Όλα ξεκίνησαν το... το Σεπτέμβριο του 2022. Ε, είδα στα story του Light ότι έψαχνε έναν γραφίστα και εννοείται ότι όπως έχουμε πει και σε άλλα βίντεο πρέπει να κυνηγάμε την τύχη μας, πρέπει να κυνηγάμε τις ευκαιρίες. Έτσι και εγώ επειδή ήθελα να αναδειχθώ, ήθελα να πάω στο επόμενο βήμα τη γραφιστική, είχα μόλις σταματήσει από το επιγραφείο. Άρα έψαχνα και εγώ να αναδείξω τη δουλειά μου καθαρά μέσω της γραφιστικής. Άρα ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να στείλω και εγώ το βιογραφικό μου, να δω αν αρέσει στα άτομα που θέλω να προσεγγίσω και κατ' να συνεργαστώ μαζί τους. Όταν έλαβα λοιπόν πίσω το email ότι θέλουμε να προχωρήσουμε σε ένα προσχέδιο, να δούμε το λογότυπο και έλαβα τον brief, προφανώς και ξεκίνησα κατευθείαν δουλειά να κάνω μία από τις μέχρι τώρα αγαπημένες μου δουλειές διαχρονικές και για έναν πελάτη που ξέρω ότι θα απέφερε το exposure που θα μου έδινε αν το project πήγαινε καλά. Άρα όπως βλέπουμε στην οθόνη μου έχουμε και το brief το οποίο είχα πάρει από τον πελάτη που δεν ήταν άλλο από το όνομα το οποίο λέγεται Elysium Fitness. Είναι το γυμναστήριο που θα, θα άνοιγε ο Light με τον KB και μας έχουν, μας έχουν δώσει σαν προσχέδια, σαν brainstorm ας το πούμε έτσι: το, το Endless Note, που ουσιαστικά σημαίνει το θάνατο και την αναγέννηση σε ένα σύμβολο, μερικά λογοτυπάκια από διάφορα γυμναστήρια που τους άρεσαν. εμείς προσθέσαμε μετά την πετσέτα του γυμναστηρίου, το σχήμα που παίρνει αυτό που θυμίζει τον Μέανδρο που θα χρησιμοποιήσουμε, και μας δώσανε και το Flower of Life που σημαίνει την, ε, το, το, σύμβολο από το Sacred Geometry, που σημαίνει την αναγέννηση, τη... Τι άλλο σημαίνει, τι άλλο σημαίνει, τι άλλο σημαίνει. Τι είναι το conscious στα ελληνικά. Το, το conscious, Η, Η συνείδηση. Η συνείδηση είναι το Consciousness. Σωστά, σωστά. Και ένα τραγούδι του Άννα. Που συμβολίζει τη συνείδηση. Επίση, προσθέσαμε το, το χαρακτηριστικό των Σπαρτιατών, το Spartan Lifestyle Training και βάλαμε την ασπίδα στο Brainstorm, γιατί ήθελα να φτιάξω ένα λογότυπο που δεν θα έχει γωνίε. Θα είναι λίγο πιο χειροποίητο, θα είναι λίγο να ταιριάζει στην οτροπία του παρελθόντο. Και έχουμε και κάποια εικονογράφηση από μελανόμορφα αγεία που ταιριάζει στο project. Άρα, έχοντα πει αυτά, πάμε να αναλύσουμε λίγο τα χαρακτηριστικά που πήραμε από το λογότυπο και να δούμε λίγο τι σημαίνει Elysium. Ελίζουμε είναι στα αρχαία ελληνικά το Ηλίσιον παιδίων. Είναι το μέρο που πεθαίνουν οι μύθεοι και οι θεοί. Ε, που πηγαίνουν μάλλον όταν πεθάνουν οι μύθεοι και οι θεοί. Άρα τα χαρακτηριστικά που εμεί παίρνουμε για το συγκεκριμένο λογότυπο για να μπορούμε να περάσουμε στα προσχέδια από τον Brainstorm είναι η αρχαία Ελλάδα, είναι η αποκλειστικότητα, το premium, το premium quality που θέλουμε να δώσουμε στο γυμναστήριο, είναι η επιβράβευση της σκληρή δουλειά γιατί είναι τα αποτελέσματα που θέλουμε να πάρουμε από την προπόνηση που θα μας κάνουν ή μη ή κατ' επέκταση θεούς και θα αξίζουμε να πηγαίνουμε στα ελίσια παιδεία, την ιστορία που φτιάχνουμε και όπως έχω πει και σε άλλα βίντεο, αν μπορείς να πουλήσεις την ιστορία, μπορείς να πουλήσεις και την ταυτότητα. Άρα έχουμε και το μήνυμα τη τυπογραφία, γιατί προφανώς δεν θα μπορούσαμε με ένα σύμβολο που θα ενσωματώσει όλη αυτή την πληροφορία, να έχουμε και κάτι φλήρω στην τυπογραφία. Έχουμε το Flower of Life που θα δούμε ότι θα χρησιμοποιηθεί επειδή δεν μπορούμε να το εντάξουμε τόσο στην αρχαία ελληνική ταυτότητα, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σαν τα guidelines και έχουμε και τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις που θα δούμε σε φωτογραφίες για αυτό το γυμναστήριο. Έχοντα πει λοιπόν αυτά, έχουμε τη σχεδιαστική προσέγγιση, που όπως σας είπα ξεκινάει με το Flower of Life, αφού θέλαμε να το ενσωματώσουμε και δεν μπορούσαμε να το κάνουμε για την αρχαία ελληνική λογική που πάμε, το χρησιμοποιούσαμε σαν τα guidelines, φτιάξαμε τους χάρακες μεταξύ αυτών και μέσα σε αυτά τα guidelines έχουμε φτιάξει κάποιους οδηγούς οι οποίοι μας σχηματίζουν το μέανδρο. Σε δεύτερη ανάγνωση μπορούμε να δούμε ότι το σχήμα του λογοτύπου είναι και μια πετσέτα η οποία δένεται. Γι' αυτό το λόγο χρησιμοποίησαμε και στο brainstorm την πετσέτα για, για τις λεπτομέρειες. Θέλουμε ό,τι χρησιμοποιούμε σε ένα σύμβολο λογοτύπου να έχει μια λογική. Έχουμε πει ότι έχουμε και μια ελευθερία και είναι λίγο θεωρία συνωμοσία ε, να συνδέουμε διάφορα πράγματα για να βρούμε λογική στο λογότυπο. Και καλό είναι πρώτα να υπάρχει λογική και μετά να φτιάχνουμε το λογότυπο, και όχι να φτιάχνουμε κάτι που μετά να ψάχνουμε πώ θα το δικαιολογήσουμε. Αλλά πολλέ φορέ συμβαίνει και αυτό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, είχαμε όλε τι απαραίτητε πληροφορίε για να φτιάξουμε κάτι που βγάζει νόημα και που, και που έχει λόγο ύπαρξη χωρί να το ζωήσουμε. Γι' αυτό το λόγο βγάλαμε αυτό το όμορφο αποτέλεσμα, το οποίο λειτουργεί και από μόνο του. Όμω όλο αυτό έπρεπε να το πλαισιώσουμε και μια τυπογραφία. Αλλά πριν πάμε στην τυπογραφία, πάμε λοιπόν να διαβάσουμε την δικαιολόγηση του συμβόλου του λογοτύπου που έχω βάλει και στην παρουσίαση και που έγινε, και που έγινε όταν σύστησα το λογότυπο στους πελάτες κατά την πρώτη, παρου... τη δεύτερη παρουσίαση του λογοτύπου. Η πρώτη ήταν μια πιο αναγνωριστική που συζητήσαμε για τον brainstorm, όπως έχουμε πει ότι κάνουμε με τους πελάτες. Το σύμβολο μα λοιπόν είναι ένα κίωνα που σχηματίζει, σχηματίζει μια πετσέτα γυμναστηρίου που σίγουρα χρειάζεται σε μια σκληρή προπόνηση. Ο κίωνα επίση συμβολίζει την επιβράβευση ή το βάθρο, αφού συχνά συνηθίζεται να είναι το κέντρο τη προσοχή σε μια έκθεση και να έχει πάνω του το πιο σημαντικό αντικείμενο ή έπαθλο. Ένα σύμβολο με premium feeling, Εύκολα αφομοιώσιμο από το κοινό και αρκετά εύπλαστο ώστε ο καθένα να το ερμηνεύσει με το δικό του τρόπο και να το εντάξει στην καθημερινότητά του. Αυτό που έχουμε πει λοιπόν είναι ότι ένα λογότυπο είναι ένα σύμβολο. Μοιάζει με ένα αντικείμενο ή κάτι που θέλουμε και χαρακτηρίζει την επιχείρηση, αλλά δεν προσπαθούμε να πείσουμε τον πελάτη και να τον αναγκάσουμε να το δει με τον δικό μα τρόπο ή με την δική μα οπτική ματιά. Αν εμεί φτιάξουμε ένα σύμβολο που για εμά σημαίνει κάτι συγκεκριμένο, αλλά ο κάθε πελάτη ή ο κάθε αναγνώστη μπορεί να το να το ενσωματώσει στην καθημερινότητά του και να το θυμάται με τον δικό του τρόπο, πάλι είμαστε κερδισμένοι. Άρα λοιπόν σε αυτό το slide βλέπουμε και την τυπογραφία, την custom τυπογραφία που σχεδιάστηκε για να πλαισιώσει το λογότυπο και όπως βλέπουμε το θυμίζει. Έχοντας δει λοιπόν το λογότυπο, όπως ξέρουμε μια ταυτότητα δεν τελειώνει με αυτό, με αυτό ξεκινάει. Έπειτα φτιάξαμε το λογότυπο να μπορεί να λειτουργεί σε μικρά και μεγάλα μεγέθη. Έχει μια διαφοροποίηση είτε είναι επειδή το σήμα του copyright αφαιρείται μετά από τα 100, κάτω από τα 120 πίξελ, είτε επειδή ο μέανδρος μειώνει το, το τη σπήρα που έχει για να μπορεί να διαβάζει και να μην είναι φλίαρη σε μεγέθη κάτω των 60 πίξελ. Και αυτό γιατί το χρειαζόμαστε. Το χρειαζόμαστε γιατί το σύμβολο αυτό θα το δούμε σε χορηγίες, θα το δούμε σε σε ενδυμασία, θα το δούμε σε μπερλόκ και πρέπει όλε αυτέ οι εφαρμογέ να κολακεύουν το λογότυπο και να μην αλλοιώνουν το σύμβολο ανάλογα το μέγεθο. Και βέβαια, δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε για αρχαία Ελλάδα και να μην έχουμε ένα έμβλημα. Ένα έμβλημα το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε σαν δευτερεύον σχήμα, όπω θα δούμε ότι χρησιμοποιήσαμε στην επιγραφή, ή μια εφαρμογή την οποία δεν έχουμε σκεφτεί. Αλλά καλό είναι να φτιάχνουμε πράγματα ή δευτερεύον γραφικά τα οποία πλαισιώνουν την ταυτότητα, ώστε να μην κουράζουμε σε κάθε εφαρμογή με το ίδιο λογότυπο ξανά και ξανά. Θέλουμε να έχουμε μια ταυτότητα πλούσια, όπω έχουμε πει ένα πολύ τρανό παράδειγμα είναι το Rizzi Uncle Benz με το πορτοκαλί χρώμα και τις ρίγες που έχει για να το χαρακτηρίζει σε, στις διάφορες εφαρμογές και packaging που βλέπουμε. Ένα άλλο καλό παράδειγμα είναι η Burberry που δεν δείχνει συνέχεια το λογότυπό της αλλά δείχνει το δευτερεύον γραφικό της. Έτσι και εμείς θέλουμε σε κάθε ταυτότητα να την κάνουμε πλούσια με διάφορους τρόπους ώστε να την κάνουμε εύκολα να στο κοινό χωρίς να κουράζουμε με το ίδιο σύμβολο κάθε φορά. Το πολύ ενδιαφέρον βέβαια σε αυτή την ταυτότητα και μάλλον που είχα ξεχάσει να αναφέρω στην αρχή στο introduction που έκανα για αυτό το λογότυπο, είναι ότι μαζί με αυτό το λογότυπο και μαζί με αυτή την ταυτότητα βασικά σχεδιάστηκαν και τα λεγόμενα εικονογράμματα. Τα εικονογράμματα τι είναι, Τα εικονογράμματα είναι ε, ότι με βάση το λογότυπο σχεδιάζουμε ε, τα εικονογράμματα, pictograms δηλαδή λέγονται στα αγγλικά, που σηματοδοτούν το χώρο ανάλογα με τη δραστηριότητα. Εδώ ενδεικτικά φτιάξαμε για το stretching, φτιάξαμε για τη yoga, φτιάξαμε accessibility, way well lifting και running. Θα δούμε ότι πάλι φέρουν σε stick figures. Που σε αυτή τη σεζόν, από ό,τι φαίνεται, είναι το χαρακτηριστικό του design μου. Και βασίσαμε το Flower of Life, τους ίδιου, τα ίδια guides δηλαδή που χρησιμοποιήσαμε για το λογότυπο, βλέπουμε εδώ τα, τα χρησιμοποιούμε για να φτιάξουμε τα ανθρωπάκια που θα χρησιμοποιήσουμε αργότερα στη σήμανση του γυμναστηρίου εσωτερικά. Μια ταυτότητα είναι καλό να, να, φτιάχνει, να βοηθάει να φτιαχτεί και το σύστημα σήμανσης που θα χρησιμοποιούμε μέσα στο χώρο, γιατί από αυτή την εφαρμογή τη ταυτότητα, τα pictograms, τα εικονογράμματα δηλαδή, μπορεί ο άλλο εύκολα να κάνει τη σύνθεση ότι είναι η ίδια ταυτότητα, χωρί πάλι να βλέπει το λογότυπο. Άρα και αυτά είναι δηλαδή χαρακτηριστικά και εργαλεία που έχουμε στη φαρέτρα μα για εσωτερική χρήση, όπω λέμε το εσωτερικό branding. Και επειδή θέλουμε όλα να έχουν μια λογική ύπαρξη. Γι' αυτό το λόγο και εμείς τα έχουμε βάλει σε, κάποιους, σε κάποια guides ώστε να μα κάνουν και τη σχεδίαση πιο εύκολη και εδώ τα βλέπουμε χωρίς τα guides από πίσω. Όντω έχει βγει ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα, βλέπουμε όπω και στην ασπίδα που είδαμε των Σπαρτιατών ότι δεν έχουμε χρησιμοποιήσει γωνίες. Η γωνία είναι σηματοδοτή στο design το τέλειο, ειδικά στο, στον υπολογιστή και επειδή μιλάμε για κάτι αναλογικό, μια ασπίδα που φτιάχνανε στο χέρι τα παλιά χρόνια, η γωνία ήταν κάτι που δεν ταιριαζε στην ταυτότητα. Μια γουλιά Red Bull. Πώ σα φαίνεται μέχρι τώρα. Λοιπόν. Λοιπόν, Έχοντας δει λοιπόν και τα εικονογράμματα, πάμε να περάσουμε γρήγορα στη χρωματική παλέτα που δεν θα δώσουμε πολύ έμφαση γιατί προς το παρόν έχουν χρησιμοποιηθεί μόνο σε λευκό και σε μαύρο. Αν και όπως ξέρουμε σε μια ταυτότητα το λευκό και το μαύρο δεν τα θεωρούμε χρώματα της ταυτότητας και πρέπει πάντα ένα λογότυπο ή μια εφαρμογή του λογοτύπου να λειτουργεί σε θετικό αρνητικό, σε λευκό και μαύρο αντίστοιχα ε, πολλές φορές ταυτότητες δεν χρειάζονται το χρώμα τους εξ αρχής για να χρησιμοποιηθούν. Ενώ εδώ λοιπόν έχουμε βρει κάποια γκρι και κάποιο καφέ που όλα αυτά τα πήραμε από το χώρο εννοείται και δεν είναι χρώματα που βγάλαμε από το μυαλό μας. Ε, στην ταυτότητα μέχρι τώρα βοήθησε πολύ να παίξουμε με υφές όπως θα δούμε το μάρμαρο αργότερα και το λευκό και το μαύρο. Άρα τα χρώματα που βρήκαμε ναι μεν είναι αυτή η κλίμακα του καφέ και του, και του γκρι, αλλά δεν έχει χρησιμοποιηθεί ακόμα, αλλά σε περίπτωση που μπορούσαμε να τη χρησιμοποιήσουμε θα χρησιμοποιούνταν κάπως έτσι που θα μας έδιναν το feeling που θέλουμε. Έπειτα έχουμε φτιάξει και κάποια εικονογράμματα τα οποία σε περίπτωση που φτιάχναμε εφαρμογή στο κινητό θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και χρησιμοποιήσαμε το λογότυπο του Elysium για το Elysium Companion που θα είναι μια εφαρμογή η οποία μπορείς να κάνεις track το subscription σου και να βλέπεις τα στατιστικά σου για το μήνα και έχουμε και το Elysium Gold Tracker που θα μπορείς να κάνεις track τις θερμίδες σου, την προπόνησή σου και να τα έχεις οργανωμένα όλα σε ένα μέρος. Έπειτα θα δούμε τα φωτορεαλιστικά παραδείγματα που δεν θα μπορούσαν να λείπουν σε αυτήν την ταυτότητα και έχουμε, έχουμε πει ότι εξυπηρετούν δύο σκοπούς. Ο πρώτος σκοπός είναι να εντυπωσιάσουν τον πελάτη. Και όταν λέω να εντυπωσιάσω τον πελάτη, δεν είναι να μα βοηθήσουν να πουλήσουμε το λογότυπο επειδή θα το δούνε σε μια όμορφη εφαρμογή. Είναι για να βοηθήσουμε τον πελάτη που δεν έχει την εμπειρία του γραφίστα να ξέρει τι διάφορε εφαρμογέ και, τα... και πώ θα φαίνεται το λογότυπο στα διάφορα υλικά, αφού προφανώ δεν τα ξέρει. Είναι να του δώσουμε μια ιδέα για το πώ θα φαίνεται το λογότυπο του σε διάφορε αναλογικέ, δηλαδή εκτυπώσιμε εφαρμογέ. Όπω έχουμε πει, είναι η χρυσοτυπία, είναι. Η ασημοτυπία σε χαρτί... Παύλα... Ε, με, με σκάλωσες. Γι' αυτό. σημειώνεται ρε Σημειώστε. Τι θα σημειώσω εσύ. Τα ξέρουμε. Το άλλο σημειώθηκε ρε μαλάκα. Γιατί. <laughs> Μια χαρέ. Ναι, όχι. Όταν τα λέει ωραία κάποιο σε συνέδριο, σε σεμινάριο, δεν κοιμόμαστε. Τον ακούμε με προσοχή. Εγώ έτσι. Εγώ Α, θα υπνοπαιδε... θα κάνω, υπνοπαιδεία. Υπνοπαιδεία, κάνω μόνο. Mm. Ε, όλοι κάνουμε υπνοπαιδεία. Ε, δεν θα, θα σε ρωτήσω. Έχω μάθει ρωτήσεις. Ισπανικά και έχω μάθει και πώ να φτιάχνω combustion engine yeah, εγώ στα ύπνο μου. Yeah, yeah, yeah. Τώρα, κάτσε που θα ρωτήσω εγώ, θα σα πω. Όπω έχουμε πει λοιπόν, τα φωτορεαλιστικά παραδείγματα υπηρετούν δύο σκοπού. Ο ένα είναι να εντυπωσιάσουν τον πελάτη και ο δεύτερο είναι να δούμε τα. τα... Τα δυνατά σημεία και τα δύνατα του λογοτύπου. Όταν λέω να εντυπωσιάσω τον πελάτη, δεν είναι να του πωλήσουμε απλά το λογότυπο επειδή θα το δει σε μια όμορφη εφαρμογή, αλλά να καταλάβει την επέκταση που μπορεί να πάρει η ταυτότητα. Είτε είναι στη βαθητυπία, είτε είναι πάλι σε βαθητυπία αλλά σε διαφορετικά χρώματα χαρτιού, είτε είναι στην θερμοτυπία, όπω βλέπουμε εδώ πέρα, μια χρυσή και μια πιο σαμπανιζέ απλά σε μαύρο χρώμα χαρτιού όπω είναι η βαθητυπία μαζί με χρώμα και βλέπουμε και μια ωραία υφή χαρτιού που θα δούμε ότι χρησιμοποιήθηκε και αργότερα διότι στο αναλογικό και στο πιο vintage που θέλουμε να πάμε, βασικά όχι vintage, αρχαίο ελληνικό, το λευκό χαρτί με υφή μα ταιριάζει, πόσο μάλλον η βαθητυπία που μα θυμίζει κιόλα το υλικό της ασπίδα και τη βαθητυπία που έχει με το σύμβολο των σπαρτίατων πάνω. Άρα, και εμεί πρέπει να παίρνουμε αυτά τα στοιχεία και να δούμε πώ θα τα χρησιμοποιούμε και να μην προσπαθούμε να είμαστε φλίαροι και να τα ενσωματώσουμε όλα στο λογότυπο. Υπάρχουν διάφορε εφαρμογέ που και κάτι να μα αρέσει που να μην μπει στο λογότυπο ή στην εφαρμογή του λογοτύπου να μπορεί να χρησιμοποιηθεί αργότερα στην ταυτότητα. Στι εφαρμογέ τη ταυτότητα δεν θα μπορούσε να λείπει προφανώ η επαγγελματική κάρτα. Εμεί, επειδή δεν χρειαζόμαστε τόσο μια επαγγελματική κάρτα στο συγκεκριμένο γυμναστήριο, προτιμήσαμε τα στοιχεία τη επαγγελματική κάρτα να τα ενσωματώσουμε στην κάρτα του membership. Έχουμε δύο membership cards, η μία είναι η απλή και η άλλη είναι η VIP. Σου, δι σου δίνει προφανώ διαφορετικά προνόμια, γράφει τα στοιχεία σου το όνομα στην πρώτη πλευρά, βλέπουμε ότι αλλάζει το σύμβολο ανάλογα με το τι είδο προπόνηση ε, έχεις γραφτεί να κάνεις. Και στην πίσω μεριά χρησιμοποιήθηκε για να βάλουμε μερικά disclaimers που είναι σημαντικά για κάποιο γυμναστήριο, καθώς και τις πληροφορίες όπως το email, το τηλέφωνο κτλ που θα χρειαστούμε. Άρα στην εφαρμογή της κάρτας βλέπουμε ήδη χρήση πολλών στοιχείων από την εταιρική μας ταυτότητα, όπως είναι τα pictograms, τα εικονογράμματα, όπως είναι το χρώμα, το σύμβολο του λογοτύπου, πώς έχει χρησιμοποιηθεί καθώ και την τυπογραφία μα. Που σαν δευτερεύουσα τυπογραφία χρησιμοποιήσαμε την DT Norms, μια σαν serif γραμματοσυρά που ταιριάζει πάρα πολύ με την custom γραμματοσυρά που φτιάξαμε για, το όνομα του λογοτύπου και πλαισιώνει πολύ όμορφα την ταυτότητα. Αυτά πάνω κάτω λοιπόν για την ταυτότητα, για το λογότυπο βασικά και τα πρώτα χαρακτηριστικά τη ταυτότητα του λογοτύπου του Elysium. Πάμε να δούμε τώρα κάποιες άλλες εφαρμογές που δεν θα μπορούσαν να λείπουν αυτή την ταυτότητα, όπως είναι τα αυτοκόλλητα και η σήμανση που θα μπει στο χώρο, καθώς και την επιγραφή. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τα, αυ τα αυτοκόλλητα που θα μπουν στον εξωτερικό χώρο στην είσοδο του γυμναστηρίου, όπως και, στο, και στη ρεσεψιόν. Έχουμε λοιπόν το πρώτο αυτοκόλλητο το οποίο μπαίνει στη ρεσεψιόν, που είναι ο χώρος που μόλις μπει στην είσοδο, ακριβώς αριστερά στο γυμναστήριο. Θέλαμε να βάλουμε αυτοκόλλητα, αλλά προφανώς δεν θέλαμε να βάλουμε σε λευκό αυτοκόλλητο απλά το λογότυπο, γιατί και δεν είχαμε το χώρο και έχουμε το λογότυπο ήδη πολλέ φορέ μέχρι να μπει στην είσοδο. Άρα, αυτό που θέλαμε να κάνουμε είναι να χρησιμοποιήσουμε ένα mirror αυτοκόλλητο ώστε να, ώστε να είναι διακριτικό στο χώρο, να υπάρχει σήμανση του ονόματο και του λογοτύπου. Κατ' επέκταση, μια και έχουμε και λογοτυπημένο όνομα με την custom τυπογραφία, αλλά να μην κουράζει. Και το πετύχαμε. Με αυτό, το, με αυτό το χρώμα βινιλίου. Το συγκεκριμένο βέβαια είναι ένα φωτορεαλιστικό που κάναμε για να στείλουμε στους συνεργάτες επιγραφοποιούς, αλλά και το αποτέλεσμα που έχουμε τώρα είναι το ίδιο. Για τα αυτοκόλλητα στην είσοδο, ακριβώς πριν μπούμε δηλαδή μέσα και φτάσουμε στο αυτοκόλλητο της ρεσεψιόν, τα είπαμε ανάποδα, αλλά πάνω κάτω το ίδιο είναι, ε, χρησιμοποίησαμε αυτοκόλλητο αμοβολής. Είναι ένα γκρι αυτοκόλλητο με μια μικρή διαφάνεια και το χρησιμοποίησαμε, όπως βλέπουμε στη μεγάλη επιφάνεια, στην οριζόντια, χρησιμοποίησαμε το όνομα και στη μικρή που είναι πιο τετράγωνα, τετράγωνη, χρησιμοποίησαμε το σύμβολο του λογοτύπου. Όλε αυτέ οι εφαρμογέ γίνανε από εμά και ξέραμε ακριβώ τι θα χρησιμοποιήσουμε. Όπω και εδώ στην επιγραφή. Εδώ κάναμε δύο παραλλαγέ. Δεν καταλήξαμε σε καμία από αυτή. Ουσιαστικά σε αυτή καταλήξαμε, αλλά περίπου σε αυτό το μέγεθο. Τώρα, τώρα στο γυμναστήριο δηλαδή υπάρχει αυτή η επιγραφή. Και η πλαϊνή που θα βάλουμε αργότερα. Που νομίζω έχει φτιαχτεί, απλά δεν έχει που δεν έχει βρεθεί χρονό να τοποθετηθεί, είναι στο πλάι και χρησιμοποιήσαμε ένα φωτεινό φανάρι δύο όψεων που όπως βλέπουμε το σχήμα που είδαμε πριν το χρησιμοποιήσαμε αντί για να δώσουμε απλά το κλασικό τετράγωνο φανάρι. Άρα βλέπουμε και εδώ μια πολύ διακριτική εφαρμογή του λογοτύπου, μερικών χαρακτηριστικών του λογοτύπου που πλαισιώνει την ταυτότητα και μας βοηθάει να αναδείξουμε ακόμα παραπάνω το λογότυπο χωρίς όμως να κουράσουμε. Όμως κάτι που ξεκίνησα να λέω και θέλω τώρα να δώσουμε πολύ έμφαση είναι ότι όλες αυτές οι εφαρμογές όπως είναι των αυτοκολλήτων και της επιγραφής γίνανε από εμάς, δηλαδή από εμένα που είμαι ο που έφτιαξε αυτή την ταυτότητα. Όμως πώς μπορούμε εμείς να φτιάξουμε μια ταυτότητα και να χρησιμοποιηθεί από κάποιον άλλον, να την καταλάβει σωστά και να την εφαρμόσει σωστά ώστε να μην αλλοιώσει την επικοινωνία που θέλουμε να κάνουμε. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν σε πολλέ ταυτότητε όταν θα περάσουν σε πολλού συνεργάτε. Μου μπορεί να μην είμαστε εμεί που θα κάνουμε τι εφαρμογέ, είτε λόγω έλλειψη χρόνου, είτε επειδή ο συνεργάτη είναι γνώστη των υλικών που θα χρησιμοποιήσει την κάθε εφαρμογή και είναι ο ειδικό να κάνει την εφαρμογή αυτή. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, με κάθε μεγάλη ταυτότητα που είναι και λίγο πολύπλοκη στη χρήση τη, καλό είναι να παραδίδουμε στον πελάτη ένα PDF με τις οδηγίες χρήσης της ταυτότητας. Οι οδηγίε χρήση τη ταυτότητα τι είναι, Είναι ο τρόπο που παρουσιαζόμαστε σε φυσική και ηλεκτρονική μορφή με κατανοητό τρόπο. Είναι ο τρόπο που συστηνόμαστε. Είναι ένα PDF λοιπόν που πρέπει να συμβουλεύεται όποιο χρησιμοποιεί την ταυτότητά μα τακτικά. Στα περιεχόμενα βλέπουμε μερικά ενδεικτικά πράγματα που έχουμε εφαρμόσει, όπω είναι η λογική σχεδιασμού του λογοτύπου, ώστε να καταλάβει όποιο αναγνώστη πάρει, πάρει αυτό το PDF στα χέρια του. Τη λογική που χρησιμοποιήσαμε το λογότυπο, ώστε να μπορεί και αυτό να συνεχίσει αυτή τη λογική στι εφαρμογέ που θα κάνει. Εμεί κάναμε τι εφαρμογέ των επιγραφών, όμω αυτέ θα μπορούσαν να γίνουν κατευθείαν από τον ίδιο τον επιγραφοποιό. Όμω εμεί, για να τον βοηθήσουμε να φτιάξει κάτι το οποίο κολακεύει την ίδια την ταυτότητα, έχοντά του αυτό το βιβλιαράκι και εξηγώντα του πώ φτάσαμε στα συμπεράσματα που φτάσαμε για να φτιάξουμε αυτό το λογότυπο, θα μπορούσε αυτό να έρθει στο συμπέρασμα ότι μικρή επιγραφή διπλή όψη στο φανάρι μα έχει αυτό το σχήμα που θα έχει πάρει από την ταυτότητα και πάει λέγοντα. Εννοείται ότι ο γραφίστα που ξεκίνησε την ταυτότητα και έχει σκεφτεί όλο το concept είναι ο ιδανικό για να συνεχίσει και όλε τι εφαρμογέ, αλλά υπάρχει μια πιθανότητα να μην μπορεί ή να αλλάξει κατά την πορεία. Αλλά εμεί πάντα πρέπει να προστατεύουμε τη δουλειά μα. Και προστατεύουμε τη δουλειά μα φτιάχνοντα αυτό το PDF και παραδίδοντα τον πελάτη. Ουσιαστικά, με αυτό το PDF είναι ο τρόπο που παραδίδουμε το λογότυπο στον πελάτη. Γιατί όχι μόνο μπορεί κάποιο να πάρει από μέσα τα λογότυπα στη μορφή που χρειάζεται, αναλογικά δηλαδή, vector και πάει λέγοντα να κάνει όποιο export θέλει, αλλά και να καταλάβει τη λογική πίσω από το λογότυπο για να μπορεί να το εξελίξει και αυτό με τη σειρά του. Άρα, εξηγούμε ξανά στα γρήγορα το σύμβολο του λογοτύπου τον σχεδιασμό του και πώ φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα, πώ λειτουργεί σε θετικό αρνητικό. Βλέπουμε εδώ τι διαβαθμίσει θετικού αρνητικού και μέχρι πια, ποιο συνδυασμό γκρι και λευκό διαβάζει, ώστε να μην πάμε παρακάτω. Και κάτι που δεν έχουμε δει είναι ότι όταν χρησιμοποιούμε το σύμβολο σαν εικονόγραμμα, που συνήθω γίνεται στα social media, έχουμε δύο τρόπου. Έχουμε το λευκό και το μαύρο που έχουμε ξαναδεί, αλλά μια και το γυμναστήριο αποτελείται κυρίω από μάρμαρο, Φτιάξαμε κάποιε υφέ αντί για να χρησιμοποιήσουμε τα χρώματα καφέ και γκρι που βρήκαμε, μαρμάρινε, οι οποίε κολακεύουν το λογότυπο και μπορούμε να χρησιμοποιούμε αυτέ. Έτσι κι αλλιώ, όπω ξέρουμε, οι κίονες κατά την αρχαιότητα ήταν από μάρμαρο ή πέτρα. Επίση, έχουμε το ελάχιστο δυνατό μέγεθο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί το κάθε λογότυπο, και εδώ βλέπουμε από τα 7 χιλιοστά και κάτω για την οθόνη 20 πίξελ, έχουμε αυτό το μέγεθο που όπω βλέπουμε εδώ έχει πολύ μικρότερο σπήρωμα σπήρα στον κύωνα και έχουμε και τη βέλτιστη εμφάνιση που είναι μεγαλύτερη ίση των 90 πίξελ ή 31 χιλιοστών για την οθόνη ή για την εκτύπωση αντίστοιχα που βλέπουμε ότι το σπήρωμα εδώ, η σπήρα του κυονόκρανου είναι μεγαλύτερη και είναι ακριβώς αυτή που θέλουμε για το λογότυπο. Αλλά για το λόγο που είπαμε πριν, ότι επειδή το λογότυπο χρησιμοποιείται σε πολλά μεγέθη και έχοντας δει λοιπόν και τα μεγέθη, πάμε τώρα να μιλήσουμε για την ευθυγράμμιση που μπορούμε να δούμε πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί το λογότυπο, είτε σε α4, είτε σε κάποιο post, είτε σε banner. Δηλαδή, καλό είναι να έχουμε μια λογική που χρησιμοποιούμε το κάθε, ε, στο κάθε μέρος το λογότυπο, δεν μπορούμε δηλαδή να το βάζουμε σε τυχαία σημεία. Βλέπουμε επίσης τι διαβαθμισεις θετικου θετικού-αρνητικού, δηλαδή μέχρι, ποια, μέχρι ποιο συνδυασμό λευκού με μαύρο ή γκρι με μαύρο θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να έχουμε την τέλεια ορατότητα στο λογότυπο. Και επίση ένα λογότυπο είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο να ξέρουμε πώς χρησιμοποιείται και τη λογική που φτιάχτηκε αλλά και τις συνθήκες προς αποφυγή, δηλαδή τι να μην κάνουμε ποτέ σε ένα λογότυπο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν θέλουμε ποτέ να δούμε το λογότυπο με ειδικά εφέ όπως είναι ένα drop shadow γιατί βλέπουμε ότι χαλάνε και την αναγνωσιμότητά του αλλά και αλλάζουν κατευθείαν το ύφος της επιχείρησης. Κάτι που εννοείται αλλά όπως έχουμε πει Τίποτα δεν εννοείται σε τέτοιε περιπτώσει είναι να μην στρέψουμε, περιστρέψουμε ή να μην τεντώσουμε, να στρεψάρουμε δηλαδή το λογότυπο, γιατί εννοείται ότι καταλαβαίνουμε ότι πάλι χαλάει την ανάγνωσή του και μειώνει πάρα πολύ την ποιότητα τη ταυτότητα. Να μην χρησιμοποιούμε μοτίβα γιατί κάνουμε το λογότυπο μη αναγνώσιμο, ούτε τονικέ διαβαθμίσει ή αν χρησιμοποιούμε. Καλό είναι να, να τις χρησιμοποιούμε με συγκεκριμένο τρόπο, και επειδή πολλές φορές αυτό δεν μπορεί να γίνει από κάποιον που κάνει την εφαρμογή, καλό είναι αν δεν είμαστε σίγουροι ότι μπορεί να γίνει σωστά να το ακυρώνουμε. Όπω είναι επίση να μην χρησιμοποιούμε πολλά χρώματα ταυτόχρονα και να μην χρησιμοποιείται με περίγραμμα. Έτσι κάνουμε κατανοητό το τι θέλουμε να κάνουμε στο λογότυπο, αλλά και το τι απαγορεύουμε να κάνουμε, γιατί θέλουμε πάντα να εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή ποιότητα και επικοινωνία τη ταυτότητά μα. Έπειτα, έχουμε πει ότι ένα λογότυπο έχει πάρα πολλέ εφαρμογέ. Όπω λοιπόν, είδαμε την κάθετη εφαρμογή που το σύμβολο του λογοτύπου είναι από πάνω. Έτσι, χρειαζόμαστε και την οριζόντια εφαρμογή του λογοτύπου που είδαμε ότι χρησιμοποιήθηκε και στην επιγραφή του γυμναστηρίου. Βλέπουμε και τη λογική σχεδιασμού. Πάλι δεν θα μείνουμε σε αυτά, αλλά έχουμε τα μεγέθη τα οποία είναι εύκολα αναγνώσιμο το λογότυπο και βλέπουμε ότι σε κάτω από 50 πιξελ ή 1,18 χιλιοστά δεν χρησιμοποιούμε τον υπότιλο και το λογοτυπάκι του copyright γιατί είναι πάρα πολύ μικρά για να διαβαστούν. Έχουμε τον καθαρό χώρο γύρω γύρω και πάμε βέβαια να δούμε και τα δευτερεύον γραφικά. Έχουμε δύο μοτίβα. Τα μοτίβα τι είναι, είναι και άλλοι τρόποι να επικοινωνήσουμε την ταυτότητα χωρίς να δείχνουμε απαραίτητα το λογότυπο. Άρα φτιάξαμε με διάφορες σπήρες εμπνευσμένοι από το κοιονόκρανο αυτή εδώ πέρα τη σειρά και αυτή εδώ για να μπορούμε να χρησιμοποιούμε είτε σε βραχιόλια που μπορούμε να βγάλουμε σε μια καμπάνια, είτε στο μπρελόκ, είτε σε κάποια ενδυμασία, ακόμα και σε keychain που κρέμονται από το λαιμό ας πούμε για να κολακεύουν το, το λογοτυπάκι γύρω γύρω χωρίς να δείχνουμε απαραίτητα το, το λογότυπο. Και οι κανόνε του μοτίβου υπάρχουν γιατί θέλουμε να, δούμε, να δείχνουμε συγκεκριμένα πράγματα στο μοτίβο, δεν θέλουμε τα μοτίβα να να εφάπτονται κάθε το ένα με το άλλο, θέλουμε να λειτουργούν έτσι, δεν θέλουμε να έχουμε mirror το συγκεκριμένο σύμβολο. Απλά πράγματα που είναι καλό να τα ξέρουμε. Εξηγούμε λοιπόν και τα χρώματα, τις αποχρώσεις του μαύρου δηλαδή και ποια χρώματα χρησιμοποιούμε. Ήταν σημαντικό να τα βρούμε στη συγκεκριμένη περίπτωση γιατί θέλαμε να βρούμε και τα παντών του γκρι που αρκετές φορές είναι δύσκολο να τα βρούμε. Τα περνάω λίγο γρήγορα όλα αυτά, γιατί είναι υποκειμενικά να μένουν σε μια ταυτότητα. Αυτό που θέλω να σα δείξω εγώ είναι ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν οι κανόνε. Είναι το παγόβουνο που λέω ότι υπάρχει πίσω από το λογότυπο. Το λογότυπο είναι ένα πράγμα, αλλά η λογική σχεδιασμού πρέπει να γίνεται κατανοητή από τον πελάτη για να αγοραστεί. Αυτό που λέμε ότι αν πουλήσουμε την ιστορία μπορούμε να πουλήσουμε και το προϊόν. Αλλά και επίση να προστατεύουμε αυτό το προϊόν που θα πουλήσουμε και να είναι πάντα το ίδιο αναγνώσιμο και να επικοινωνείται το ίδιο παντού. Έχουμε και την τυπογραφία και την προσιτότητα που θα μιλήσουμε αναλυτικά σε κάποιο άλλο βίντεο, αν δεν το έχουμε κάνει ήδη. Συνθήκε προ αποφυγής ακόμα και στο χρώμα. Την τυπογραφία μας που έχουμε πει: TT Norms. Εδώ κάναμε και ένα παιχνιδάκι για το πιο bold, medium και regular χρησιμοποιούμε σε τίτλο, υπότιτλο και ρέον κείμενο, αντίστοιχα. Και προφανώς έχουμε βάλει coach του γυμναστηρίου για το Yeah Body. Το When you hit failure, your workout has just begun. Και πάει λέγοντα απλά για να βάλουμε έτσι ένα γυμναστηριακό quote, όπως και το Ain't Nothing But A Peanut, που βάλαμε για να χρησιμοποιήσουμε λίγο έτσι ένα easter egg στην ταυτότητα και να την κάνουμε λίγο πιο ευχάριστη για τον αναγνώστη, ειδικά όταν ξέρει από γυμναστήριο. Αυτό λοιπόν σε γενικές γραμμές είναι και το Brand Guidelines του Elysium. Είναι το λογότυπο που παραδίδει στον πελάτη για να πεις ότι παρέδωσα το λογότυπο. Και σε περίπτωση που δεν μπορείς να κάνεις μια εφαρμογή, οποιοδήποτε γραφίστας να μπορεί να συνεχίσει τη δουλειά. Το παν δεν είναι να κλειδώνουμε τα αρχεία που το θεωρώ και λίγο αθέμητο. Το παν δεν είναι να κλειδώνουμε τα αρχεία για να παγιδεύουμε τον πελάτη να λειτουργεί με εμά. Αν έχουμε καλή συνεννόηση, καλή επικοινωνία και καλή χημεία με τον πελάτη, θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε. Αλλά αν για κάποιο λόγο δεν συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε, πάλι πρέπει να προστατεύουμε τη δουλειά μα, να... να, σεβόμαστε τον πελάτη και τον χρόνο που μα έχει αφιερώσει και να μπορούμε να τον βοηθήσουμε να πάει παρακάτω γιατί το παν είναι η δουλειά μας να βγαίνει σωστά και ποιοτικά και όχι να προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να κρατάμε έναν πελάτη. Αν είμαστε καλοί και όπως, όπως είπα υπάρχει χημεία, η συνεργασία θα συνεχίσει. Άρα είναι κάτι που δεν πρέπει να φοβόμαστε και δεν πρέπει να κρατάμε με το ζόρι κάποιους πελάτες, έτσι. Εννοείται αυτό. Άρα έχουμε δει την επιγραφή, τα αυτοκόλλητα του χώρου, έχουμε δει και την ταυτότητα, να δούμε λίγο και το φάκελο του Elysium, να δούμε μήπως μας διαφεύγει κάτι. Έχουμε φτιάξει και κάποια σημειωματάρια όπως βλέπουμε εδώ. Βλέπουμε και τη χρήση των pictograms, ξανά ώστε να έχουμε διάφορες χρήσεις. Τι άλλο έχουμε, εντάξει, η παρουσίαση του λογοτύπου για τα social media για να δείχνουμε και εμείς τη δουλειά μας. Καλώς ή κακώς, είναι σημαντικό να διαφημιζόμαστε. Και πόσο μάλλον στο πρώτο project που μου άνοιξε τις πόρτες για δουλειές στην Αθήνα, και με έναν καλό πελάτη όπως είναι ο Light και ο KB που αργότερα ο Light με εμπιστεύτηκε και με άλλα project και για άλλες επιχειρήσεις που έχει όπως είναι το Burn the Boat, το Mentor Holdings, οι Mentor Investments βασικά το αλλάξαμε τώρα Μακάρι να εξελιχθούν δηλαδή οι δουλειέ και ταυτότητε αρκετά ώστε να μπορούμε να τι αναλύσουμε σε επόμενο βίντεο. Πάντω, μπορώ να πω ότι από ένα απλό story που ανέβασε ο Light και έψαχνε γραφίστα, και Εγώ δεν, δεν τράπηκα, δεν τρεπόμουν και είχα το, το θάρρο να στείλω τη δουλειά μου και το βιογραφικό μου. Ε, βλέπουμε πόσο εύκολο ήταν να ανοίξουν οι πόρτε, να συνεργαστούμε, να είμαστε μετά από δύο χρόνια ακόμα συνεργάτε. Εχθές που πήγαμε στη συναυλία του Αργυρού, ο Λάιτ ήταν αυτό που μα έκανε δώρο τα εισιτήρια για τα backstage για να πάμε. Ε, είμαι πολύ ευχαριστημένο από τη συνεργασία που έχω μαζί του. Ε, Προφανώ δεν τα λέω αυτά γιατί θα δει το βίντεο, γιατί κατά πάσα πιθανότητα. Ε, δεν θα ξέρει ότι βγήκε ούτε θα του το πω, αλλά επειδή ξέρω ότι προσέχει τους συνεργάτες του υπάρχει και μια πιθανότητα να το δει. Anyway, ε, δεν πρέπει να φοβόμαστε να δείχνουμε τη δουλειά μας, δεν πρέπει να φοβόμαστε να χτυπάμε πόρτες. Ε, άμα δεν πάρουμε μια ευκαιρία είναι πάντα όχι. Άμα δοκιμάσουμε να ρισκάρουμε και να πάρουμε μια ευκαιρία μπορεί να υπάρξει και το νέο. Όπως υπήρξε στη συγκεκριμένη περίπτωση και αυτή η συνεργασία μόνο καλό μου έχει κάνει ε, και έχοντας πει αυτά, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, like σε αυτό το βίντεο. Γράψτε στα σχόλια τι άλλο θέλετε να δείτε ή απορίες για τη συγκεκριμένη ταυτότητα. Και έχοντας πει αυτά, τα λέμε στο επόμενο βίντεο και μέχρι τότε, καλή σχεδία. Τι